Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο MAD TV και στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιουλιά και θα είμαι μαζί σας μία με δύο, όπως και καθημερινά, για να μιλήσουμε για όλα τα είδη αθλημάτων, για όλα τα είδη προπόνησης και ό,τι θέλετε εσείς να γνωρίζετε. Σήμερα μαζί μας έχουμε μία πρωταθλήτρια κοπηλασίας, ένα κορίτσι το οποίο το γνωρίζετε, καθώς το έχετε δει και στο Survivor και, χωρίς να πω άλλα πολλά, να υποδεχτώ τη Μέη Εμμανουηλίδου. Γεια σου! Γεια σου, Μέη μου. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Είσαι πολύ όμορφη από κοντά. Και εσύ το ίδιο, μπορείς να καθίσεις. Σε ευχαριστώ. Μέη μου, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Με πετυχαίνει στη φάση που μόλις έχω μετακομίσει στην Αθήνα, έχω λίγους μήνες εδώ, βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, οπότε είμαι σε αυτή τη μεταβατική φάση που έχω αλλάξει πόλη. Πώς μπήκε η κοπηλασία στη ζωή σου? Η κοπηλασία ξεκίνησε όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, κατάγομαι από την Καστοριά, όπως ξέρεις, και εκεί είναι πολύ δημοφιλές το άθλημα. Όλα τα παιδάκια θα περάσουν από το άθλημα της κοπηλασίας, γιατί έχουμε τη λίμνη. Και ήμουν εγώ αυτή που έτσι το συνέχισα και έκανα πρωταθλητισμό και έφτασα σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Τι είναι αυτό που σε γοήτευσε περισσότερο σε αυτό το άθλημα? Με γοήτευσε σίγουρα το υγροστοιχείο. Είσαι μέσα σε μία βάρκα και βλέπεις από διαφορετική οπτική γωνία και τον τόπο σου και άλλα μέρη που πας να κοπηλατήσεις. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα, γιατί συνδυάζει και αντοχή και δύναμη. Στην ουσία είναι αυτό που λέμε αντοχή στη δύναμη. Δουλεύουμε καρδιοαναπνευστικά και σίγουρα τη δύναμή μας. Και σίγουρα έχει να κάνει και με λεπτομέρεια. Τι γυμνάζουμε περισσότερο όταν κάνουμε κοπηλασία? Γιατί θα σου πω, εδώ πέρα η άσκητη, όταν μιλάς κοπηλασία, έχω στο μυαλό μου την άσκηση της κοπηλατικής στα βάρη, που γυμνάζει, ας πούμε, περισσότερο πίσω πλάτες, χέρια, πόδια δεν γυμνάζονται. Κοίταξε, τόσο. Θα έπρεπε να μην μου πεις αυτό, γιατί στην αρχή νόμιζα θα μου πεις το εργόμετρο, το κοπηλατικό εργόμετρο που έχουν τα γυμναστήρια. Πλέον όλα τα γυμναστήρια έχουν ένα εργόμετρο. Κι όμως, στην κοπηλασία, κατά κύριο ρόλο, παίζουν τα πόδια. Mm-hmm. Γιατί η κίνηση γίνεται σμπρώχνοντας το καρέλο σου, για να μετακινηθεί η βάρκα. Ναι. Και η πλάτη. Γενικά, όλες οι μυϊκές ομάδες του σώματός μας χρειάζονται για την κίνηση της κοπηλασίας. Οπότε, ναι, θα έλεγα όλο το σώμα. Μπορεί να κάνουν όλη η κοπηλασία? Φυσικά. Σε όλες τις ηλικίες? Φυσικά, ναι. Και τώρα, στην ουσία, αυτό θέλω να αναδείξω κι εγώ. Έχοντας έτσι στα πλάνα μου να κάνω έναν δικό μου όμιλο. Όμιλο ερασιτεχνικά, να έρχεται ο καθένας για να μπορεί να γνωρίσει το άθλημα της κοπηλασίας. Και δεν είναι μόνο στα πλάνα, θα το υλοποιήσω σε λίγο καιρό. Οπότε, ναι. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσεις κοπηλασία? Η ιδανική ηλικία, θα έλεγα, άμα θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, σίγουρα σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στην κοπηλασία, χρειάζονται τουλάχιστον 10 χρόνια για να έρθεις στο πικ και να έρθεις στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς να φτάσεις. Οπότε θα πρότεινα παιδιά ηλικίας 12 με 13 ετών, αν θέλουν και σίγουρα να τα παρατηρούν και οι γονείς τους να προχωρήσουν σε ένα άθλημα, να ξεκινήσουν σε εκείνη την ηλικία. Το χειμώνα κάνετε κανονικά προπόνηση? Φυσικά. Ή αντιμετωπίζετε προβλήματα λόγω καιρικών συνθήκων? Όχι, κάνουμε κανονικά προπόνηση. Σκέψε, εγώ είμαι και από την Καστοριά, που εκεί οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες. Το χειμώνα έχουμε μείον 10 και ξυπνάμε παρόλα αυτά το πρωί να κάνουμε κοπηλασία. Δεν βρέχεσαι, δεν είσαι μέσα στο νερό, είσαι πάνω στη βάρκα, οπότε μέσα στο θερμικά ρούχα και με μια χοντρή ένδυση είσαι καλυμμένος. Τέλεια, λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε Ζόζεφιν και Καθρέφτη Καθρεφτάκι μου και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για διατροφή και για την προπόνησή σου. Τέλεια. Και είμαστε ξανά μαζί σας εδώ πέρα με τη Μέη Εμμανουηλίδου. Το Εμμανουηλίδου δεν θα το πω ποτέ με τη μία σωστά, να ξέρεις. Μέη μου, σε αυτή την ενότητα, όπως είπα και πριν, μιλάμε για διατροφή. Οπότε θέλω να μου πεις ποια είναι η διατροφή μιας πρωταθλήτριας κοπηλασίας.
Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή πάντα βρισκόμουν και σε κατηγορία ελαφρών βαρών, έπρεπε να είμαι συγκεκριμένο βάρος, τα 55 κιλά, ώστε να τρέξω σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα έπρεπε να προσέξω τη διατροφή μου. Ακόμα και τώρα που έχω σταματήσει τον πρωτοαθλητισμό, πάντα προσέχω. Αποφεύγω τα πολλά γλυκά. Ναι, μεν θα φάω, αλλά σίγουρα προσπαθώ να αποφύγω την πολύ ζάχαρη και να έχω περισσότερο πρωτεΐνη στο φαγητό μου παρά υδατάνθρακα. Ποιες τροφές δεν λείπουν ποτέ από το διατροφικό σου πλάνο? Όλες οι τροφές πρέπει να βρίσκονται σε ένα διατροφικό πλάνο. Είτε αυτό είναι υδατάνθρακα, είτε πρωτεΐνη, λίπος, φυτικές ίνες. Για να κάνεις μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Δεν θα το πω δίαιτα, γιατί στην ουσία είναι διατροφή. Mm-hmm. Ατασταλείς κανείς? Θα κάνω, ναι. Θα κάνω, πότε. Αλλά θα κάνω, κοίταξε να δεις. Επειδή κάνω και πολλές ώρες προπόνηση, εγώ συγκεκριμένα δεν έχω αυτές τις τύψεις. Αλλά στους ασκούμενούς μου προτείνω ότι να είναι περιορισμένες οι ατασταλίες που κάνουν. Και σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το κάνω διατροφή για ένα χρονικό διάστημα και όταν πάω να φάω κάτι ανθυγινό, το κάνω σε υπερβολικό βαθμό και έτσι παθαίνει σοκ ο οργανισμός. Η Μέη κάθε πότε κάνει ατασταλίες και ποια είναι η αγαπημένη σου ατασταλία? Δεν έχω συγκεκριμένη. Θα φάω το γλυκό μου, θα φάω και την κρέπα μου και το προφιτερόλ μου, αλλά σίγουρα με μέτρο. Πριν από τους αγώνες, έτρωγες κάτι συγκεκριμένο? Έτρωγα ρύζι με κοτόπουλο. Συνήθως, δηλαδή το είχα έτσι και λίγο σαν γούρι, ότι θα το φάω την προηγούμενη μέρα ή εκείνη τη μέρα αν έτρεχα το απόγευμα, αν και συνήθως είχαμε πρωινούς αγώνες. Αυτό, ναι. Μια τυπική προπόνηση κοπηλασίας τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει σίγουρα τη διαδικασία για να μπεις στο νερό, να φτιάξεις το σκάφος σου, να βάλεις τα κουπιά, να ξεκινήσεις. Τώρα σου μιλάω ερασιτεχνικά, έτσι, όχι εθνικής ομάδας, να ρίξεις το σκάφος στο νερό, να μπεις είτε με το τέρι σου είτε μόνο σου, γιατί στην κοπηλασία έχουμε μονό, διπλό και τετραπλό. Η εθνική ομάδα, συγγνώμη, τι διαφορά έχει εδώ η άσχετη? Δεν σου μιλάω για ένα πρόγραμμα που έκανα εγώ όταν ήμουν στην εθνική ομάδα, δηλαδή 6 ώρες προπόνηση. Α, κάνατε 6 ώρες προπόνηση? Ναι, μέσα στη μέρα. Μια τυπική προπόνηση πόσο διαρκεί? Ένα δίωρο περίπου. Okay. Άμα θέλεις μπορείς να το κάνεις και λίγο λιγότερο. Δηλαδή εσύ άμα έρθεις δεν θα σου πω 2 ώρες μείνε μέσα στο νερό να κοπηλατήσεις 40 χιλιόμετρα όπως κάναμε εμείς. Και πόσες φορές τη βδομάδα έρχεται ο κόσμος? 6-7 συνήθως. 6-7. Ναι. Α, είναι! Ναι. Τάχη! Όσο θέλει ο καθένας. Αλλά σίγουρα άμα θέλεις και κάθε μέρα να έρθεις για κοπηλασία μπορείς. Τέλεια. Τέλεια, λοιπόν. Ωραία. Θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε για να σε γνωρίσουμε καλύτερα και φυσικά να μιλήσουμε και για Survivor. Γιατί πώς γίνεται να μην μιλήσουμε γι' αυτό? Και επιστρέψαμε εδώ πέρα με τη Μέη Εμμανουηλίδου, το είπα σωστά. Μέη μου, πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος του πρωταθλητισμού? Τώρα έτσι χτυπάς μία πολύ ανοιχτή πληγή. Είναι πολύ δύσκολος, ομολογώ. Χρειάζονται πάρα πολλές θυσίες, υπομονή, επιμονή, προσπάθεια και σίγουρα να αφήσεις πίσω κάποια βασικά πράγματα που τρέχουν στην ηλικία σου εκείνη την χρονική στιγμή. Εγώ ήμουνα 4 χρόνια στην εθνική ομάδα και κάναμε κοινόβια στο Σχοινιά, στο Ολυμπιακό Κοπλατοδρόμιο. Ήμασταν όλο το χρόνο κλεισμένοι μέσα για να περιμένουμε τον αγώνα που θα έρθει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Οπότε αφήνεις πίσω σου φίλους, γονείς, συντρόφους και σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα που περνάει η δικιά σου ηλικία, τα ξενύχτια. Θυμάμαι, έτσι τώρα μου έρχεται στο μυαλό μου, κάποιες μέρες που ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί για προπόνηση και έβλεπα κάποια stories στο Instagram από φίλους μου που μόλις είχαν γυρίσει από τα κλαμπ. Και έλεγα, με έπιανε έτσι κάτι μέσα μου, αλλά μετά κατευθείαν σκεφτόμουν ότι εγώ κάνω κάτι διαφορετικό και μπορώ να το κάνω στο μέλλον αυτό, οπότε
ζούσα εκείνη τη στιγμή και έλεγα ότι θα πετύχω το δικό μου στόχο και ας κάνουν οι υπόλοιποι αυτά που βγαίνουν, κάνουν, πίνουν, ράνουν. Έχεις μετανιώσει για κάτι από όλα αυτά? Δεν έχω μετανιώσει, όχι. Είναι κάποιες, ας πούμε, εκδρομές που πηγαίναμε με το σχολείο, που εγώ πάντα αποσίαζα, χώρες περίδες. Συγκεκριμένο πάρα πολύ, να ξέρεις. Κάποια τέτοια event που δεν ήμουν εκεί. Οπότε όταν βρεθώ σε μια κοινή παρέα με τους παλιούς μου συμμαθητές και συζητήσουν για κάτι, εγώ δεν θα έχω εικόνα, γιατί ήμουνα μέσα στην κοπηλασία. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εσύ βέβαια έχεις κατακτήσει και πάρα πολλά μετάλλια στην κοπηλασία. Ξεχωρίζεις κάποια στιγμή στην πορεία σου? Σίγουρα ξεχωρίζω τη στιγμή που κέρδισα το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ανυπομονούσα να βγω από τη βάρκα, να πάω στην εξέδρα να παραλάβω το μετάλλιό μου και εκείνη τη στιγμή είδα τους γονείς μου και τον αδερφό μου να με περιμένουν πίσω από τα κάγκελα και να με κοιτάνε, ας πούμε, μέσα στα μάτια ότι αυτό που προσπαθούσες τόσα χρόνια το πέτυχες, να ανέβεις στο βάθρο ενός παγκόσμιου πρωτοθλήματος. Αυτή η στιγμή είναι η καλύτερη. Ναι, διαγράφονται όλα τα άλλα, όλα τα κλάματα, όλες οι προπονήσεις και έρχεται αυτή η στιγμή. Είχες χειρότερη στιγμή και αν ναι, σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις? Είχα αρκετές δύσκολες στιγμές. Είχα τσακωμούς με προπονητές, είχα γκρίνια, κάποια στιγμή δεν τα πήγαινα καλά με τη συναθλήτριά μου. Αλλά πάντα είχα εκεί τους γονείς μου να με κρατάνε πίσω σε αυτό και να μου λένε ότι να δικαιολογούν στην ουσία τους λόγους και με επιχείρηματα να με πείθουν γιατί είναι σημαντικό να παραμείνω και ακόμα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάω. Πριν μπεις σε κάποιον αγώνα, τι σκεφτόσουν και είχες κάποιο γούρι, κάποια ρουτίνα? Είχα ένα γούρι, είχα μία μπαντάνα μπλε, όπως είχα και στο Survivor. Είχα μία μπλε και στην κοπηλασία που πάντα την είχαμε στη βάρκα μου και μία εικονίτσα. Και αν σου πω τώρα τι σκεφτόμουν κάθε φορά στην εκείνη, θα γελάσεις. Σκεφτόμουν λιοντάρια. Λιοντάρια? Ναι. Σκεφτόμουν, γιατί στην ουσία στην εκκίνηση πρέπει να είσαι τόσο ήρεμος και με το που ακούσεις το μπιπ της εκκίνησης, το πάμε ας πούμε, πρέπει να εξαγριωθείς. Οπότε είχα στο μυαλό μου αυτό το ζώο. Δεν ξέρω, είναι και το αγαπημένο μου ζώο και δεν ξέρω, σκεφτόμουν αυτό. Τώρα εμένα μου έχεις δώσει ιδέα και δεν έχουν μείνει πολλοί αγώνες για τη σεζόν, αλλά πριν από κάθε αγώνα, να ξέρετε, θα σκέφτομαι λιοντάρι, γιατί κοίτα, για να μην το κάνουμε κλισέ το λιοντάρι, θα αρχίσω να σκέφτομαι τίγρης, θα το ακολουθήσω το tip σου. Λοιπόν, τέλεια, θα πάμε σε ένα ακόμα πολύ γρήγορο break και θα επιστρέψουμε γιατί έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για Survivor. Φυσικά. Και είμαστε ξανά κοντά σας, εδώ πέρα με τη Μέη Εμμανουηλίδου. Μέη μου, συμμετείχες και στο Survivor, έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό και όχι απλά συμμετείχες, για όποιον δεν ξέρει εδώ πέρα. Είμαστε δύο άτομα της τελικής τετράδας, του 18 και του 22. Και τέταρτη θέση, Ναι, και τέταρτη θέση και οι δύο. Πώς πήρες την απόφαση να πάρεις μέρος στο συγκεκριμένο reality? Να σου πω, έκανα απλά μία αίτηση. Μία αίτηση. Και ξανά εμένα που είχα κάνει και αυτό. Και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δουν την αίτησή μου. Μου έλεγε ο θείος μου, κάνε αίτηση. Λέω, θείε, 100.000 άτομα κάνουν αιτήσεις. Τι δικιά μου θα δούνε? Μου λένε, κάνε, απλά κάνε, για μένα, για χάρη μου. Και έτσι έκανα αίτηση και με πήραν στο πρώτο casting. Έβλεπα ότι προχωράω στο επόμενο και άρχισα να το σκεφτόμουν. Το σκεφτόμουν και έλεγα, βρε, λες. Είχες μπει με τους πρώτους, δεν θυμάμαι. Είχες πει λίγο πιο μετά. Με τους πρώτους και περίμενα ένα μήνα στο ξενοδοχείο εκεί για να μπω. Μπράβο, είχες πει λίγο πιο μετά, το θυμάμαι αυτό. Και όταν έφευγα, ξέρεις, δεν ήξερα που πάω. Απλά πήγαινα και έλεγα θα δω. Λοιπόν, θα μοιραστώ τώρα εγώ μαζί σας και μαζί σου μία εμπειρία. Αν με ρωτήσεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, θα σου πω ότι το πρώτο βράδυ στην καλύβα, που πρέπει να κοιμηθείς στο σανίδι. Συνειδητοποιήσω ότι όλα γύρω σου είναι βρεγμένα, γιατί σε εμάς έβρεχε κιόλας. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει φαγητό πουθενά και δεν ξέρεις και το τι θα αντιμετωπίσεις, είναι μακράν το πιο δύσκολο βράδυ. Δεν ξέρεις και πόσο θα κάτσεις. Για σένα τι ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισες μέσα στο παιχνίδι? Κοίταξε, τον πρώτο καιρό, επειδή μπήκα πιο μετά, ήταν πολύ δύσκολη η προσαρμογή μου. Τα
τα παιδιά ήδη είχαν δεθεί μεταξύ τους, είχαν κάνει παρέες, οπότε αυτό με δυσκόλεψε περισσότερο και με τα κορίτσια. Έκανα παρέα με τα αγόρια, βασικά. Στη συνέχεια, 6 μήνες έκατσα στο σύνολο. Αυτό που με δυσκόλευε περισσότερο δεν ήταν ούτε ο ύπνος, ούτε το φαγητό, ήταν το ότι δεν ήξερα αν είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι έξω, οι παππούδες μου κυρίως. Σκεφτόμουν ότι αν συμβεί κάτι, θα έχω τις μεγαλύτερες τύψεις και για πάντα. Οπότε νομίζω η επικοινωνία και αυτή η έλλειψη, το να μην έχω ας πούμε τη μαμά μου, να της πω ένα πρόβλημά μου, ότι κάτι έχει συμβεί και να θέλω να το μοιραστώ με κάποιον δικό μου, ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έκλαιγα συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω ότι τα περισσότερα πλάνα μου στο Survivor είναι να κλαίω. Δεν ξέρω εσύ αν έκλαιγες. Εκεί σίγουρα τα μεγαλοποιούμε όλα, αλλά είναι και πολύ δύσκολες συνθήκες, οπότε και το κλάμα βγαίνει λίγο πιο εύκολα. Δεν είναι. Εγώ έχω ξαναπεί ότι σε κάποιους βγαίνει η αντίδραση του θυμού, νεύρα, λόγω της πείνας. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά. Σε κάποιους άλλους βγαίνει μια έτσι παραπάνω ευαισθησία. Ακριβώς. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν τέτοια άτομα. Θέλω να μου πεις με ποιους κρατάς επαφή τώρα. Κρατάω με τα αγόρια κυρίως, τον Άρτο Σοηλέδη, τον Γιώργο τον Τάλα, τον Αντρέα, τον Σάβα, αυτούς. Τα παιδιά που έκανα και παρέα μέσα στο παιχνίδι. Με τη Σοφιάνα. Και με τη Σοφιάνα. Όταν βγήκαμε το παιχνίδι κάναμε περισσότερη παρέα. Τώρα έχουμε επικοινωνία, αλλά δεν κάνουμε τόση παρέα όσο κάναμε μέσα στο παιχνίδι. Το κατανοώ απόλυτα. Να ξέρεις ότι κι εγώ που είμαι πάω πιο πίσω το 2018, στην αρχή κρατούσαμε περισσότερη επαφή μόλις είχαμε βγει από το παιχνίδι με περισσότερα άτομα. Μετά, όσο περνούσε ο καιρός, θα δεις ότι θα μειώνει την επαφή. Λίγο διαλέγεις και λίγο ξεχωρίζεις και βλέπεις με ποιος ταιριάζεις τελικά. Και στην έξω ζωή. Γιατί στην έξω ζωή είναι πολύ διαφορετικά. Ακριβώς. Τα πράγματα. Διαφορετικός τρόπος ζωής και διαφορετική ρουτίνα του καθενός. Οπότε. Εκεί γνωρίζεις. Είναι αναπόφευκτο. Ναι. Αναπόφευκτο. Και στην τελική, ακόμα και αν δεν κρατήσεις τόσο συχνή επαφή με κάποια άτομα, θα δεις ότι στην πορεία και η λίγη επαφή που θα έχεις θα είναι ποιοτική με αυτούς που αξίζουν. Πρόταση για το All Star σου έγινε. Δεν μου έγινε, όχι. Αλλά να σου πω την αλήθεια ότι κι εγώ, ειδικά τώρα που βλέπω το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι ήθελα να πάω και δεν θα πήγαινα. Αρχικά είδαμε και από κάποια άτομα που ήταν back to back, όπως και ο Στάθης και η Εσημίνα, πολύ, πολύ μεγάλα ονόματα και πολύ καλοί παίκτες. Κι άλλοι που πήγανε φέτος, ακριβώς την επόμενη χρονιά, ίσα που πρόλαβαν να βγουν λίγους μήνες στην έξω ζωή, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Θα προσθέσω βέβαια ότι και πάρα πολλά άτομα τα οποία είχαν βγει αλόβητοι από τα παιχνίδια τους, τώρα αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, γιατί έχει πολύ reality, οπότε όλα για κάποιο λόγο θα σου πω και θα λάβω τη συμβουλή μου και για μένα. Ναι. Είμαι καλά. Δηλαδή, τώρα βλέπω το παιχνίδι και λέω ευτυχώς που δεν πήγα. Γενικά, θα ήθελες να κάνεις τηλεόραση. Πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού, είσαι κάτι που έχει να κάνει με το fitness. Ναι. Mm-hmm. Όλο αυτό το reality, το να σχολιάσω κάποιον άλλον, δεν μου ταιριάζει. Ακόμα και στο παιχνίδι δυσκολεύτηκα. Με κούρασε το να πρέπει να σχολιάσω το τι έγινε στο συμβούλιο, το τι υπόθηκε από αυτόν, το την πράξη εκείνου. Οπότε, Αν μου δινόταν ευκαιρία να κάνω κάτι πάνω στο χώρο μου, φυσικά. Τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, πού τον φαντάζεσαι, ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια? Θέλω σίγουρα να παραμείνω στο άθλημά μου, να κάνω έτσι την κοπηλασία πολύ γνωστή και σε μέρη όπως η Αθήνα, που δεν είναι τόσο δημοφιλές το άθλημα, να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει το άθλημα. Σίγουρα θα κινούμε γύρω από αυτόν τον χώρο και σε 10 χρόνια, γιατί είμαι αθλήτρια, είμαι στα γυμναστήρια και θέλω να παρατρύνω ακόμα περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με αυτό, γιατί είναι υγεία αρχικά. Τέλεια, Μέη μου, στο ευχόμαστε. Θα ευχαριστώ σκοθούμε. Πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Αυτή ήταν η Μέη Εμμανουηλίδου που όλοι γνωρίζετε. Όσο για μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.